Επιστρέφουν στα Θρανία στις 10 Μαΐου οι μαθητές, ενώ την ίδια στιγμή παρατείνεται η σχολική χρονιά όπως αναμενόταν, με τη διαδικασία των self-test να συνεχίζεται κανονικά και υποχρεωτικά για όλους 2 φορές την εβδομάδα. Το σχολικό έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Ανακοινώνουμε σήμερα την παράταση της σχολικής χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ενώ για τα γυμνάσια και για τα λύκεια έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Γυμνάσια και λύκεια θα λειτουργήσουν μέχρι τις 11 Μαΐου, χωρίς όμως τη διενέργεια προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Η τελική βαθμολογία των μαθητών θα διαμορφωθεί από το μέσο όρο του πρώτου και του δεύτερου τετραμήνου. Αποφασίσαμε να μην πραγματοποιηθούν φέτος οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Και αυτό πρωτίστως για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί αφουγκραζόμαστε τη γενικευμένη πίεση της φετινής χρονιάς εξαιτίας της πανδημίας. Και δεύτερον, για να μπορέσουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη διαζώσης εμβάθυνση της ύλη. Ο βαθμός ετήσιας απόδοσης κάθε μαθητή θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών Α και Β τετραμήνου. Λίγες ημέρες αργότερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 για τα ΕΠΑΛ. Ο αριθμός των εισακτεών ανά πανεπιστημιακό τμήμα αναμένεται να ανακοινωθεί στις 15 Μαΐου. Όσο αφορά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου. Ωστόσο, τα μαθήματα θα συνεχιστούν μόνο εξ αποστάσεως.